Βασιλεύε, πουράνιε Θεέ
Pater Pandoi Creator, Kyrie eimon oienes, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο Άμνος του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο Αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Προέστεξε την δέησιν ημών, οι καθημένος εκ δεξιών του Πατρός, και ελέησον ημάς. Ότι σοι μόνος Άγιος, σοι μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Κάθε καίστην ημέραν ευλογήσωσε και νέσον το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνα. Αταξίωσον Κύριε τα αυτή αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας, αμήν. Γέννητο Κύριε, το ελαιός σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν έπισε. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Κύριε, καταφύγει εγεννήθη ημίν εν γενναία και γενναία. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι μαρτώνσι. Κύριε, προσέκατε φύγον διδαξών με το πίντο θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παρά την οντο έλεο όσο της γινώσκος είσαι, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος σωτηρία το κόσμο γέγονες,
ασωμέν το αναστάντη εκ τάφου και αρχηγό τη ζωή ημών. Καθελών γαρτό θανάτω των θάνατων, ον οίκος έδωκεν ημίν και το μέγα έλεος. Ευλογημένη βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Την ειρήνη του Κυρίου δεηθωμέν. Κύριε ελέησον. For the peace from above, for the salvation of our souls, let us pray to the Lord. Κύριε ελέησον. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμος, τα Θεία στον Αγίον των Θεού Εκκλησιών, και της των πάντων ενός έως του Κυρίου δεηθωμέν. Κύριε ελέησον. For this holy temple, for those who enter with faith, reverence, and the fear of God, let us pray to the Lord. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Αθαναήλου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθωμέν. Κύριε ελέησον. For the President of the United States, for those in civil authority, for the armed forces, for all the American nation, let us pray to the Lord. Υπέρ της πολέως ταύτης, πάσης πολέως χώρας και των πιστικών των αναυτές του Κυρίου δεηθωμέν. Κύριε ελέησον. For seasonable weather, for the abundance of the fruits of the earth, for peaceful times, let us pray to the Lord. Κύριε πλέον τον οδηπορούντον, ερωπορούντον, νόσουντον, καμνόντον, εκμαλώτον και τη σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθωμέν. Κύριε ελέησον. For deliverance from all affliction, wrath, danger and necessity, let us pray to the Lord. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, τη συγχωρητή. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας Σακράντου, υπερευλογημένης εν δόξα δεσποίης ημών Θεοτόκου και ο υπάρθενο Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντας εαυτούς και αγιερούς και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθωμέθω. Ότι πρέπει εις πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση εις το Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογή ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτες σώσον ημάς. Ευλογή ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλανθάνω
πάσας τας ανταποδόσεις αυτού. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. The Lord has established the earth from the heavens, and his kingdom rules over all through the intercessions of the Theotokos. Savior, save us. Again and again in peace, let us pray to the Lord. Save us, have mercy on us, and keep us, O God, by thy grace. Commemorating our most holy, pure, most blessed, and glorious Lady Theotokos, the Mother of God and Ever Virgin Mary, with all the saints, let us commend ourselves and one another in our whole life to Christ our God. For thine is the dominion, thine is the kingdom, the power and the glory of the Father, Son, and Holy Spirit, now and ever and unto the ages of ages. Amen. Εν η ψυχή μου των Κύριων, εν έσω Κύριων εν τη ζωή μου, ψάλλω το Θεό μου έως υπάρχω. Σώσον ημάς, Ιε Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας η Αλληλούια. Μακάριος ο Θεός Ιακώβ, βοηθός αυτού, η ελπής αυτού, επί Κύριον των Θεών αυτού. Σώσον ημάς, Ιε Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας η Αλληλούια. The Lord reigns unto eternity, O God, O Zion, to generation and generation. Save us, O Son of God, who art risen from the dead, as we chant to you, Alleluia. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο μονογεννησίος και Λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχων, εξάμενος διά την ημετέραν σωτηρία, σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας ατρέπτος εν ανθρωπίσας. Σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός, θανάτω, θάνατον πατήσας. Ίσον της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, σώσον ημάς. Again and again in peace, let us pray to the Lord. Κύριε ελέησον. Help us, save us, have mercy on us, and keep us, O God, by thy grace. Commemorating our most holy, pure, most blessed, and glorious Lady, the Theotokos, the Mother of God and Ever Virgin Mary, with all the saints, let us commend ourselves and one another and our whole life to Christ our God. For thou, God, art good and lovest mankind, and to thee we ascribe glory, to the Father, Son, and Holy Spirit, now and ever and unto the ages of ages.
Αμήν. Αυτή μέρα Κύριου αγαλιασόμεθα και φραθόμεν εν αυτής, τον συναναρχολόγον Πατρί και Πνεύματι, τον εκπαρθένου τεκθέντα η σωτηρία νημών, ανεμνήσομεν πίστη και προσκυνήσομεν, ότι δόκησες αρχή, ανεθύνεν το σταυρό και θάνατον υπομείνε. Σοφία ορθή, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό. Σώσον ημάς, Υιέ Θεού, ο Αναστός εκ νεκρού. Worship the Word who is unoriginate with the Father and the Spirit, and from a virgin was born for our salvation, O believers, and let us sing His praise, for in His goodness He was pleased to ascend the cross in the flesh, and to undergo death, and to raise up those who had died by His glorious resurrection. Βασιλείας γήινου παλαιού και τυχές, αλλά φάρτον στεφάνον ειν σε εξίωσεν, ο νυμφίος σου Χριστός ωραιότατος, ίσον αφιέρωσας αυτήν, αποσπαστήσε τον φάρτον, όλη ψυχή και καρδία. Ειρήνη δόξα Χρυσοβαλάντου, ημών δε προσφυγή και βοήθεια. Τους μάρτυρας Χριστού οικετεύσομεν πάντες, αυτοί γαρτίν ημών σωτηρίαν ετούνται, και πόθο προσέλθομεν προς αυτούς μεταπίστεως, ούτι βρίουσι των ιαμάτων την χάριν, ούτι φάλαγγας αποσοβούσι δαιμόνων, ως φύλακες της πίστεως. Την πανέμφυμο νύμφη Χριστού υμνήσομεν, εκατερίναν την θείαν και πολιούχον σύνα, την βοήθειαν ημών και αντίληψην, ότι εφήμως ελαμβρός τους κόψους των ασεβών του Πνεύματος τη δύναμη, και νυνος μαρτυστευτής αιτήτε πάση το μεγα έλεος. Εν τη γεννήσει την Παρθενία νεφύλαξας, εν τη κοιμήσει των κόσμων ου κατέλειπες Θεοτόκε, μετέστης προς την ζωήν μήκτηρ υπάρχουσα τη ζωής, και τες πρεσβείες τεσές λυτρουμένη εκ θανάτου τας ψυχάς ημών.
την σεπτήν σου εικόνα πόρτα ή της αδεσπίνα, η δια θαλάσσης επέστη θαυμαστός εν τη δείμνην σου. Τιμόμενος Αγίας μας επτών και σκήνομα της δόξης σου πιστός, εξ αυτής γαρά να βλύζεις τας δωρεάς, της πόθο εκβόσισι. Δόξα τη θαυμασία σου αγνή, δόξα τη προμηθεία σου, δόξα τη προσημά σου, πλουσία Χριστότητη. Επί του όρους μετεμορφώθης και ως εκόρων οι μαθητές σου την δόξα σου, Χριστέ ο Θεός, εθεάσαντο. Της υπάρχης αλήτως του Πατρός το απαύγασμα. Let us pray to the Lord. For the Lord God and holy, and to thee we ascribe glory, to the Father, Son, and Holy Spirit, now and ever and unto the ages of ages. Amen. Agios o Theos, Agios Ischiros, Agios Satanatos,
Λαϊσόν ημών. Πρόσκομεν. Συ, Κύριε, φυλάξες ημάς και διατηρήσες ημάς. Σώσον με, Κύριε, ότι εκλέλειπεν όσιος. Σοφία. Προς Ρωμαίους επιστολής Παύλου του ανάγνωσμα. Προσκομέν. Αδελφοί, έχοντες χαρίσματα κατά την χάριν, την δοθήσαν ημίν διάφορα, είτε προφητείαν κατά την αναλογίαν της πίστεως, είτε διακονίαν εν τη διακονία, είτε ο διδάσκων εν τη διδασκαλία, είτε ο παραταλών εν τη παρακλήση, ο μαδέδος εν απλότητη, ο πρισματόμενος εν σπουδή, ο νελεών εν ηλαρότητη, η αγάπη ανυπόκριτος, αποστηγούντες το πονηρόν, πλώμενη το αγαθό, τη φιλαδελφία της εις αλλήλους φιλίστοργη, την τιμή αλλήλους προηγούμενη, τη σπουδή μη οκνηρή το πνεύμα της ζώντες, το Κυρίο δουλεύοντες, τη ελπίδη χαίροντες, τη θλίψη υπομένοντες, την προσευχή προσκαρτερούντες, τες χρίες των Αγίων κοινωνούντες, την φιλοξένιαν διοικούντες, ευλογείτε τους διώκοντας ημάς, ευλογείτε και μη καταράστε. Let us attend. O Lord, shall keep us and preserve us. Save me, O Lord, for the godly man has failed. Wisdom. The reading is from St. Paul's letter to the Romans. Let us attend. Brethren, having gifts that differ according to the grace given to us, let us use them, if prophecy in proportion to our faith, if service in our serving, he who teaches in his teaching, he who exhorts in his exhortation, he who contributes in liberality, he who gives aid with zeal, he who does acts of mercy with cheerfulness. Let love be genuine, hate what is evil, hold fast to what is good. Love one another with brotherly affection, outdo one another in showing honor. Never flag in zeal, be aglow with the Spirit, serve the Lord, rejoice in your hope, be patient in tribulation, be constant in prayer, contribute to the needs of the saints, and practice hospitality. Bless those who persecute you. Bless and do not curse them. Peace be with you, the reader. Σοφία ορθή ακούσμεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Εκ του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου του ανάγνωσμα προσκομεν. Δόξα εσύ, Κύριε, δόξα εσύ. Το καιρό εκείνο εμβάσω Ιησούς, εις πλοίον διαπέρασε και ήλθεν, την ιδίαν πόλην και ιδού προσέφερον, αυτό παραλυτικόν επί κλίνης βεβλημένον, και ειδών ο Ιησούς
την πίστην αυτών είπε το παραλυτικό, θάρση τέκνον να φιοντέσου η αμαρτία σου. Και δου την εσ των γραμματέων, είπονεν εαυτής, ούτως βλασφημεί. Και δόν ο Ιησούς, τας ενθυμίσεις αυτών είπεν, είναι τι ημείς ενθυμίστε, πονηρά εν τες καρδίας ημών, τι γαρεστήν ευκοπότερον υπήν. Αφέοντέσου εμαρτία υπήν, έγειρε και περιπάτη. Είναι δε ενδείκτη ότι εξουσίαν έχει ο Υιός του ανθρώπου επί της γης αφιένε αμαρτίας, τότε λέγει το παραλυτικό, εγερθείς άρων σου την κλίνιν και είπαγε εις τον οίκον σου. Και εγερθείς απήλθον εις τον οίκον αυτού. Ιδόντες δε ιοχλία θαύμασαν και δόξασαν τον Θεό. Τον δόντα εξουσίαν τι αυτά της ανθρώπης. The reading is taken from the Gospel according to St. Matthew. Let us attend. At that time, getting into a boat, Jesus crossed over and came to his own city. And behold, they brought to him a paralytic lying on his bed. And when Jesus saw their faith, he said to the paralytic, "Take heart, my son, your sins are forgiven." And behold, some of the scribes said to themselves, "This man is blaspheming." But Jesus, knowing their thoughts, said, "Why do you think evil in your hearts? For which is easier to say, 'Your sins are forgiven,' or simply to say, 'Rise and walk away'? But that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins," he then said to the paralytic, "Rise, take up your bed, and go home." And immediately he rose and went home. When the crowd saw it, they were afraid, and they glorified God, who had given such authority to men. Glory to you, Lord. Glory to you. Grant that being ever protected by thy power, to thee we may ascribe glory, to the Father, Son, and Holy Spirit, now and ever and unto the ages of ages. Amen. Stick.
Heavenly kingdom, now and ever, and unto the ages of ages. Amen.
Precious gifts here presented, let us pray to the Lord. Help us, save us, have mercy on us, and keep us, O God, by thy grace. This whole day, that it may be perfect, holy, peaceful, and sinless, let us ask of the Lord. Grant this, O Lord. For an angel of peace, a faithful guide, a guardian of our souls and bodies, let us ask of the Lord. Grant this, O for the forgiveness and remission of our sins and transgressions, let us ask of the Lord. Grant this, O Lord. For things that are good and profitable unto our souls, and for peace in the world, let us ask of the Lord. Grant this, O that we may complete the remainder of our lives in peace and penitence, let us ask of the Lord. Grant this, O Lord. The end of our lives may be Christian, without pain, blameless and peaceful, and for good account at the fearful judgment seat of Christ, let us ask of the Lord. Panagia Sakrando e Perevloimeni Sandoxo Desmisimon Theotoku Keo e Parthena Marias Metapandon Traium Nimonems and the Self to Scalilus Keposantin to any moon Christo to Theo Parathometho. Του νύχτην μόντου μονιανού σου ή μεθού ευλογητό ή σύντο Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αγί και εις τους αιώνας των αιώνων. Peace be with you. Αγαπήσομεν αλλήλους, εν ονονία ομολογήσομεν. Πατέρ Αγίον και Αγίον Πνεύμα, Τριάδα ομοσίον και Αστήρας εν σοφία προσκομέν. Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητή ουρανών και γης ουρατών δε πάντων και ουράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή,
τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Δημάς ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμενο με τα δόξης, είναι ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας και στετέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός επορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολόγω εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. I believe in one God, Father Almighty, Creator of heaven and earth, and of all things visible and invisible. And in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, begotten of the Father before all ages, light of light, true God of true God, begotten, not created, of one essence with the Father, through whom all things were made, who for us men and for our salvation came down from heaven and was incarnate of the Holy Spirit and the Virgin Mary and became man. He was crucified for us under Pontius Pilate and suffered and was buried. And he rose on the third day according to the Scriptures. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. And he will come again with glory to judge the living and the dead. His kingdom shall have no end. And in the Holy Spirit, the Lord, the Creator of life, who proceeds from the Father, who together with the Father and the Son is worshipped and glorified, who spoke through the prophets. In one holy, Catholic, and apostolic church, I confess one baptism for the forgiveness of sins. I look for the resurrection of the dead and the life of the age to come. Amen. Στο μεν καλό, στο μεν με το φοβό, προσκομεν την Αγία αναφοράν ειρήνη προσφέρει. Ελεόν ειρήνης της Υιάν ενέσεως. The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God the Father, the communion of the Holy Spirit, be with you all. And with your spirit. Onos comentas cardia. We lift them up unto the Lord. Ευχαριστήσομε το Κύριο. Αξίων και δικαίων. Τον επινίκιον ύμνον άδοντα, βούντα και κραγούτα και λέγοντα. Beloved
φάγετε του το μαέστη το σώμα του επέριμον κολομενον εις άφεσιν αμαρτιών. Take ye, this is my body, which for you is broken unto remission of sins. Πιέτε εξ αυτού πάντες, τούτο έστι το αίμα μου, το δικαινείς τη αθήκης, το επέριμον και παλών ευκοινόμενον εις άφεσιν αμαρτιών. Drink from it ye all. This is my blood of the New Testament, which for you and for many is shed unto remission of sins. Second and glory is coming again. To sanctum sum, si προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα. Ξαρέτως της Παναγίας Αχρόντο υπερευλογημένης εν δόξα δεσποίηση μον Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Αξίον εστίν ως αλήθων μαϊ καρίζειν σε την Θεοτό. Τη Κυρία του Αρχιεπισκόπου ημών Αθαναίων χάρισε της Αγίας Εκκλησίας εν ειρήνη σών εν τη μονιά με καμερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας
και ον έκαστος κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασούν. Της Καπαδοκίας την Καλονήν και Χρυσοβαλάντου οδηγίαν τη ασφαλή, την στυλογραφίαν ειρήνης ουρανίου, ειρήνην την οσίαν ύμνης τιμήσομεν, εύου πολυτρόπων εκ συμφορών και αρρωστημάτων και κινδύνων ψυχοβλαβών, τους εν ευλαβία θερμός εξετουμένους, ειρήνην Θεοφόρε την προστασίαν σου. Και πάντων και πάσον. Grant us that with one mouth and one heart we may glorify and praise thine all honorable and majestic name of the Father, Son, and Holy Spirit, now and ever and unto the ages of ages. Amen. In the mercies of our great God and Savior, Jesus Christ, shall be with you all. And with thy spirit. Having commemorated all the saints again and again in peace, let us pray to the Lord. Kyrie eleison. For these precious gifts which have been offered and sanctified, let us pray to the Lord. Kyrie eleison. That our merciful God, who hath received them on his holy and celestial and invisible altar unto a scent of spiritual fragrance, may send down upon us divine grace, the gift of the Holy Spirit, let us pray. Kyrie eleison. Having asked for the unity of the faith, the communion of the Holy Spirit, let us commend ourselves and one another in our whole life to Christ our God. Και καταξίωσον ημάς Δέσποτε με την Παρησία σε κατακρίτως τολμάν επικαλείστε, σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λαγή. Πάτερ ημών, ο εντής ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ευθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επίουσιων, δώσε μην σήμερα και άφεσε μην τα αφηλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν σε φλέτς ημών, και εμείς εν έγκυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory of the Father, Son, and Holy Spirit, now and ever and unto the ages of ages. Amen. Ειρήνη πάση. Τα σκεφαλάς ημών του Κυρίου κλείνομαι. Συ Κύριε. Through the grace and mercy and love for mankind of thine only begotten Son, with whom thou art blessed, together with thine all-holy good and life-giving Spirit, now and ever and unto the ages of ages. Amen. Προσκομεν, let us attend τα Αγία της Αγίας, the holy gifts unto the holy. Θεού Πατρός, αμήν.
Ελίζετε και μυρίζετε αμνός και μυρίζομενος αμνός και αμνός και μητέ πατά τρομός. To the glory of God the Father. Amen. Ενείτε τον Κύριον εκ των ουρανών. Ευλογημένης εσύνης, Κύριε πάντοτε, νύν και αγή Χριστός αιώνας. Praise the Lord from the heavens. Ζέσεις πίστης πλήρης, Πνεύματος Αγίου. Yeah.
I believe, O Lord, and I confess that thou art verily the Christ, the Son of the living God, who didst come into the world to save sinners, of whom I am the first. Also, I believe that this is thy sacred body and this thy precious blood. Therefore, I pray to thee, have mercy on me and pardon my transgressions, voluntary and involuntary, in word and deed, both known and unknown, and make me worthy to partake of thy sacred mysteries unto the remission of sins and unto life eternal. Amen. Behold, I approach for holy communion. O Creator, burn me not as I partake, for thou art fire which burns the unworthy. Wherefore do thou cleanse me from every stain. Receive me today, O Son of God, as a partaker of thy mystical feast. For I will not speak of the mystery to thine enemies. I will not kiss thee, as did Judas, but as the thief I will confess thee. Lord, remember me when thou comest in thy kingdom. Tremble, O mortal, beholding the divine blood, for it is as a lighted coal burning the unworthy. It is God's body, and deifieth and nourisheth me. It deifieth my soul, and wondrously nourisheth my mind. Με το φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Thou hast smitten me with yearning, O Christ, and with a divine love thou hast changed me. But do thou burn away with spiritual fire my sins, and make me worthy to be filled with the joy of thee, that rejoicing in thy goodness I may magnify thy two presences. Into the magnificence of thy saints how shall I, the unworthy, enter? For should I also dare to enter the festal chamber, my robe betrays me. For it is not a festal garment, and I shall be bound and cast out by the angels. Cleanse my soul, O Lord, from pollution, and by thy compassion save me. O merciful Master, Lord Jesus Christ, my God, let not this holy gift be unto me for judgment through my unworthiness, but rather for the purification and sanctification of my soul and body, and as an earnest of a life and kingdom to come. For it is good for me to cleave unto God, and to place in the Lord hope of my salvation. Receive me today, O Son of God, as a partaker of thy mystical feast, for I will not speak of the mystery to thy enemies, I will not kiss thee, as did Judas, but as the thief I confess thee, Lord, remember me when thou comest in thy kingdom. Pistevo kiri et homologo, otisi agithoso Christos, o Ios tu zondos, o elfonis ton kosmo amartalus ose on protosi miro. Eti pistevo di tuto afto estito archon soma su, te tuto afto estito timion ema su, demi un su. Ελέησόν με τη συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και ενδία, και αξίωσόν με κατακρίτως με τα σχήν των αχράνους μυστηρίων, εις άφωση των αιματιών και εις ζωήν αιώνιον. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς την κοινωνία, πλαστολιέ μη φλέξεις με τη μετουσία. Πήγαρ υπάρχει στους αξίους φλέγων, αλλούν κάθρον, εκ πάσης με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμρον η Θεού κοινωνώ με παράδε. Ουμή γάτης εχθήσου το μυστήριον είπο, που φίλοι μας ειδώσω γθά προ Ιούδας. Αλλώς ο Ιησούς ομολογώσει, νήσι τη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεργών έμαθουν εις τον άνθρωπο του βλέπων, άνθρωξ χαριστή τους αναξίους φλέγων. Θεού το σώμα και Θεή με κετρέφει, Θεού το πνεύμα το δενούν τρεπιτσάς. Τραβάνει η δουλή του Θεού. Σάβησε ματιών και ζωήν και γεωνιών. Αμήν. Τραβάνει ο δούλος του Θεού. Σάβησε ματιών και ζωήν και γεωνιών. Αμήν. Τραβάνει ο δούλος του Θεού. Servant of God. Servant of God. Mean for the mission of our sin, for life everlasting. Servant of God. Servant of God. Servant of God, stand here, stand here.
Άγιον δούλος του Θεού. Oh.
servant of God. Maria is commuted to the mission of her saint of her life everlasting. Servant of God. Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Είδομεν το φως το αληθινόν ελάβομεν πνεύμα επουράνιον ευρώμεν πίστην αλήθη ανιέρε τον τριάδα προσκυνού. Πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αμήν. Let us rise, having partaken of the divine, holy, pure, immortal, heavenly, life-giving and awesome mysteries of Christ. Worthily let us give thanks unto the Lord. Help us, save us, have mercy on us, and keep us, O God, by thy grace. Having asked the Lord that this whole day may be perfect, holy, peaceful, and sinless, let us commend ourselves and one another in our whole life to Christ our God. Ότι εσύ ο Αγίος μας ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Let us depart in peace, let us pray to the Lord. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πάτερ Άγιε ευλογήσον. O Lord, who blesses those and bless thee and sanctify those who put their trust in thee, save thy people and bless thine inheritance. Protect the whole body of thy church, sanctify those who love the beauty of thy temple. Do thou glorify them by the divine power and forsake not us who set our hope in thee. Grant peace to the world, to the churches, to the priests, to the civil authorities, to the armed forces, and to all thy people. For all good giving and every perfect gift is from above coming down from thee, the Father of lights. And to thee we ascribe glory and thanksgiving and worship to the Father, Son, and Holy Spirit. Now endeavor and unto the ages of ages. Ομήνυ το όνομα Κυρίου ευλογημένον από το νυν και ως το αιώνο. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από το νυν και ως το αιώνο. Το όνομα Κυρίου ή ευλογημένο από του νυν και ως του αιώνος. Βασιλείας γίνου παλαιού και τυχές αλλά αυτάρτων στεφάνων νυν σε ηξίωσεν ο νυμφίος σου Χριστός, ωραιότατος,
ίσον αφιέρωσας αυτήν, αποσπάστησα τον θάρτον όλη ψυχή και καρδία, ειρήνη δόξα Χριστό βαλάντου, ημών δε προσφυγή και βοήθεια. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλέο σου, δεμαθάσου επάκουσον και ελέησον. Έτι δεμεθά υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Αθαναήλ και πάσης εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ λαϊός ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και εφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των ενεργητών, επιτρόπων, συνδρομητών και βερετών του Αγίου Ναυτούτο και των δούλων σου, Χρυσούλας, Αθανασίας, Αυγουστίνος, Κορνηλίας, Παναγιώτας, Σοφίας, Νικολάου, Παναγιώτας, Έμι, Παναγιώτου, Νικολάου, Χαρίκλειας, Κωνσταντίνου και Νικολέτας, υγείας και σωτηρίας ημών υπομέν. Ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Έτι δόμεθα υπέρ του διαφυλακθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την πόλην ταύτην, και πάσαν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου, πολέμου και πνηδίου θανάτου, υπέρ των ήλιων, ευμενή και διάλεκτων, γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και πάσαν την καθημών γινωμένη και ρίσαστε ημάς, εκ της επικειμένης θυκίας αυτοπινής, και λαΐσε ημάς. Έτι δέμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον και Θεόν ημών φωνής της θεϊσεών ημών των αμαρτωλών και λαΐσε ημάς. Υπάκουσον ημών ο Θεός, σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσιμ εχράν, και ήλιος ήλιος γενουήμιν δέσποτα και αιμαρτίας ημών, και ελέησον ημάς ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπωμεν, τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση. Τα σκευαλάσιμον του Κυρίου κλείνομαι. Δέσποτα πολύ αλία Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών πρεσβείας της Παναχράντου Δεσποίης ημών Θεοτόκου και ο υπόρθενο Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταύρου, προστασίας του Τιμίου Επαρανίων δυνάμενων σωμάτων, ηγεσίας του Τιμίου εν δόξα προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Παναφίων Αποστόλων, των Αγίων Πατέρων ημών μεγάλων ηχών και μικρών δασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου, του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου Τελέμονος Πατρέχων Αλεξανδρίας, Νικολάου του Επισκόπου Μύρων της Λυκίας, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντας των Θαυματουργών, των Αγίων ενδόξων μεγαλομαρτύρων Ιεουργίου, του Τροπεοφόρου Δημητρίου, του Μυρβλήτου,
Θεοδόρων Τύρνος και Στράτου Πεινάτου Θαυματουργού, των Ιωμαρτύρων Χαραλάμπος και Ελευθερίου, των Αγίων και Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπτώρων Ιωκήμ και Ιωάννης. Προχώρου Νικάνορος, Τίμωνος και Παρμενά των Διακόνων και Αποστόλων, Παύλος Ιού του Ξηρού Ποταμίνου, της Οσίας Μητρός ημών Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου, ον και τη μνήμη και πάντων των Αγίων, ευς πρόδεκτον πίσον την δέησιν ημών. Δώρισε ημίν την άφεσιν των παραπτωμάτων ημών. Σκέπασον ημάς εν τη σκέπη των πτυρίγων σου. Αποδίωξον αφημών πάντα εχθρών και πολέμιων. Ειρήνευσον ημίν τη ζωήν, Κύριε, ελέησον ημάς και τον κόσμον σου και σώσοντας ψυχάς ημών, ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Christ our God, you blessed the five loaves in the wilderness, and from them fed the 5,000 men. Bless now these loaves, the wine and oil, and multiply them in this holy church, this city, in the homes of those who celebrate today, and in your whole world, and sanctify your faithful servants who partake of them. Otisio evlogon ke yazun da simbanda, Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπωμεν. Σύ το ανάξω Πατρί και το Παναγίο και αγαθό χρησοποιώ σου πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Πλούσιε φτώχευσαν και πεινάσαν οι δε τον Κύριον ουκ ελάτων.
αυτοθύσονται παντός αγαθού. Σαν και εκπίνασαν οι δεξιτούντες των Κύριων, οι κελατοθήσονται παντός αγαθού. Τους ευτόχευσαν και εκπίνασαν οι δεξιτούντες των Κύριων, ούχε λατωθήσονται παντός αγαθού. Today in the Orthodox Church is the celebration of the feast of Saint Irene of Chrysobalantu. And there are certainly many attributes and many miracles attributed to her. And one of them was where this there was a woman who was barren. She was not able to conceive. And through the grace of the heavens and our Lord, three apples were given, brought down from heaven and given to this woman who ate them. And from there on, she conceived. And there's a prayer. And if you listen closely in this prayer, it talks about how she was barren and how her soul was able to deal with her pain and her trials and tribulations. And in many churches, the tradition is to have an autoclesia service, which we just did. And the family who brings for the autoclesia, for the bread, also brings apples. And they share them with the family, the church family. And so at the conclusion of the Divine Liturgy, an apple will be given to each person as they exit the church. Let us pray to the Lord. Lord, have mercy. O Creator of everything and of all creation, O all-wise Creator and Governor and Foreseer, the Provider of every earthly and heavenly good, and the Distributor of gifts, O Immortal King, You who feeds our bodies and the fruits of the earth and strengthens our souls by your mystical and invisible presence, you who grants to your sons and friends the good things of your eternal kingdom, and who reveals the inscrutable mysteries of your will and to your saints from all ages, and the richness of your love supplies all through the inheritance of eternal gifts. You who the Venerable Irene pleased in the monastery of Chrysovalantu through the perfect asceticism, granting her the knowledge of heavenly mysteries and the promise of your kingdom to come, who granted her three apples from paradise through your bosom friend and theologian John as a foretaste of joy that surpasses this world, which filled her with unspeakable fragrance and rejoicing as a witness to the divine Trinity which had dwelt in her, who taught her your perfect desires and showed her life to be a fragrance of praise and a holy offering. Do you now, therefore, O merciful Master who loves mankind, the spring of blessings and grace, who sanctifies those who believe in you and whoever heals those who hastens to you, receiving everything that we offer to you with the goodness, receive also these apples and bless them through the riches of your goodness and grant to those who partake of them the holiness of your blessing. May these apples be for the healing of soul and body, for this authority belongs to you. Dissolve the bonds of barrenness for all those who partake of these apples and richly grant them children as the grains of sand. Heal the wounds of the soul and the pains of the flesh,
for those who seek your help through the reception of these apples. For we count your intercessions, O protection. Irene of Chrysovalantu, send down the peace from above on all who honor you today as the namesake of peace and the faithful healer of God, the Prince of Peace. Grant to us to pass through life without reproach, that we may be made worthy to partake of the food of paradise while we partake of the fruit of grace mystically and are filled with sanctification and partake of salvation. Confirm us in the fragrance of grace which we lost through tasting of the apples in Eden. Renew us now and within us through your holy intercessions, the Holy Spirit, to strengthen us in all things. Strengthen us in the good fight with your radiant guardian angel that we may complete the road, that we might together with the angels of God give glory and offer him worship, worshiping the ungodden Father, giving glory together through the begotten Son and honoring of all Holy Spirit, one Trinity and Godhead, to whom belong all glory and worship now and ever and unto the ages of ages. Του Κυρίου δεηθόμεν. Ευλογία Κύριου και έλεος αυτού έλθει μας τη αυτού θεία χάριτη και φιλάνθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας εν όνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο Λουθρός Θεός ημών, τες πρεσβείας της Πανακράντου και παραμομαγίας ευθυμητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού προστασίας του Τιμίου Πρανίων δυνάμινου σωμάτων, ηκεσίας του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμερων Αποστόλων, των Αγίων Πατέρων και μεγάλων ιεραρχών και εικόνικων διδασκάλων, του Αγίου Πατρός ημών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως Χρυσοστόμου, των Αγίων εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνιης, των Αγίων Προχώρο, Νικάνουρος, Τίμωνος και Πυρμενά, των Διακόνων των Αποστόλων, Παύλου Οσίου, του Ξύρου Ποταμινού, της Οσίας Μητρός ημών, Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου και πάντων των Αγίων Λύσκης, όσα εμάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελέημον Θεός. Διεφόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Τριάστε φελάξε πάντα σε εμάς. Και το
Good morning. Finally, there's just a few announcements that we'd like to make. As you know, August 1st is quickly upon us, and that is on Thursday, and we begin our 15-day trek towards the Dormition of the Theotokos, which is the names day of this parish. And there will be a liturgy starting on Thursday, August 1st, with the Orthros at 8:30, followed by the Divine Liturgy at 9:30. In your bulletin, you'll see all of the services that are listed in the 15 days of August, the Paraklesi services especially, and then there also are a few Divine Liturgies through the 14 days leading up to the feast on the 14th and 15th. This morning, we are also going to have, and I ask James LaCurtis to come forward. Each year around this time, we award one scholarship from the parish for either a high school graduate or a student in college. And it is a scholarship based on merit, it's based on service, it's based on attendance. So there are a number of criteria that the student or the applicant needs to meet. And so James had his committee and they made their selection, and of course the young people are getting ready to go to college in the next few weeks or so. But this morning we want to make that presentation to this one individual. Thank you, Father. Some time ago, a generous steward left a bequest to our church to sponsor scholarships for the Assumption graduates. And to be eligible for a scholarship, you have to be a steward of the church, you have to submit transcripts, you have to give a detailed history of what your community service is to both the church and your respective community. And then you also have to answer an essay question. And this year the essay was, what is the role of the church in modern society? And every year it's difficult to pick one student who's eligible for the scholarship. We had very qualified kids. It's really tough to pick just one. They all are very deserving of the scholarship. But this year we're happy to announce that Autumn Ferguson is our recipient. So Autumn, can you come up? Now, Autumn is truly a child of Assumption. She was baptized here. She attended Sunday school here. She was involved in a lot of the community events here. And she has a good history, or a long history, of community service, both at school and in her community. And I don't want to embarrass her and tell you about all of her good qualities,
but she is a great student. She's going on to St. Louis University, and I'm assuming that's in St. Louis, right? Yeah. Yeah. And we want to wish her a lot of luck and much success, and we want to give you your scholarship. Good morning. I just want to say thank you, Ms. Curtis, for this generous scholarship and for that generous announcement of it. I'm incredibly grateful to be receiving this. It's hard to express my gratitude, honestly. Like, I've grown up here my entire life. I've always been a part of this place, and it's made a huge impact on my life and who I am. Thank you, Father Timothy and Father Dimitri, for all of their guidance and their support as well. I want to thank my family for always being there for me. They've always pushed me to do my best work. They've always brought me here to make sure I'm in part of such a wonderful community. And just thank you, everyone, for their support. Great. Thank you. Thank you. Stay here. We're going to take a picture. Ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Αλληλούια. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη πειλανθάνω πάσα σας μ' αποδώσεις αυτού. Αλληλούια. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα σανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα νόσου σου. Αλληλούια. Τον λυτρούμενον εκφορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε και νελέη και ικτυρμή. Τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού είναι ότι σου. Ποιόν ελεημός είναι ο Κύριος και κρίμα πάση της ακοδουμένης αυτήν, εγνώρισε το σοδούς αυτού το Μωυσή της Ιης τα Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Δικτύρμον και λαϊμον ο Κύριος, ακόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μείνει. Ενείτε τον Κύριον εκ των ουρανών, ενείτε αυτόν εν της ύψης της. Ενείτε αυτόν
No.